Με πολύ μεγάλη συμμετοχή. 43 ναι, όπως γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, ήταν ένας μαραθώνιος χορηγών. Ναι. Και έτσι γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν το κατηγορώ αυτό. Ίσα-ίσα και εμείς από χορηγούς πληρωνόμαστε, είναι πολύ θεμητό αυτό. Δύο πράγματα μου έκαναν εμένα έτσι λίγο αρνητική εντύπωση. Θα σας πω. Πρώτον, ότι επειδή δεν έχει λεφτά ο Σέγας, δεν ήρθαν μεγάλοι αθλητές. Ξένοι. Χρόνο... Ναι, βέβαια. Δηλαδή αυτοί οι Αφρικανοί που κάνουν 2-2-2-3, που είναι το ρεκόρ του μαραθωνίου το παγκόσμιο, δεν ήρθανε. Γι' αυτό λοιπόν ήταν μεγάλο σε χρόνο. 2-27 νομίζω Έλληνας τον πήρε. Ναι. Δεν ήρθαν μεγάλοι αθλητές. Αυτό μου έκανε μεγάλη. Σχεδόν κανένα. Α πλήρωνα σε έκανε παιδί μου ένα μεγάλο Αφρικανό να κάνει 2-3, να ακουστεί και λίγο. Να έχει δηλαδή. Δεν είχε τόσο αθλητικό ενδιαφέρον ο μαραθώνιο. Είχε σελεμπριτό ενδιαφέρον όμως. Ναι. Εντάξει, και από του celebrity που βλέπετε τώρα και τα λοιπά, μου έκανε εντύπωση ότι κάποια. Και καλά έκανα και. Γιατί συμβολίζουν κάτι celebrity, ότι ελάτε να αθληθείτε και τα λοιπά. Βέβαια να πω ότι οι 15 πήγαν σε μονάδα εφραγμάτων και ένα καροπαλεύει. Έλα. Όχι celebrity, δυστυχώς. Κανονικός άνθρωπος, ελπίζω να τα ξεπεράσει. Πήγαν 15 σε αυτό. 43.000 τρέξα. Είναι μικρό το ποσοστό, δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ότι κάποιες γυναίκες, δεν θα πω ονόματα, πήγαν βαμμένες λες και πηγαίναν τα παιδιά στη δεξίωση, ας πούμε. Έχει κάμερες. Εντάξει, αυτό λίγο. Δηλαδή, να πας να τρέξεις, κυρία μου. Πα, συγγνώμη, πα για να. Συγγνώμη, πα για να αθληθεί. Δεν πα καραβαμένη και τα λοιπά. Η κοπέλα φθηνά από αυτήν την ξένη. Ένα ρουσάκι το έχει βάλει από τη δουλειά. Όχι, είναι το μάγουλο που τρέξε. Εγώ να σου πω κάτι, δεν με θλίβει αυτό που λένε. Με θλίβει, τέλο πάντων. Αποσυνδέστε τι φωτογραφίε από αυτό που λέω. Δεν το λέω για κάποια συγκεκριμένη. Απλώ έγινε και αυτό. Έγινε και αυτό. Έκανε καραβαμένε τα παιδιά τώρα. Όχι, εγώ να πω κάτι εγώ. Όταν παίρνει μέρο σε έναν μαραθώνιο, υπάρχει αυτό ο κοινό στόχο και ο κοινό σκοπό για ένα καλό που σε ενώνει με τον άλλον το οποίο δεν τον ξέρει και τυχαίνει τα λίγα δευτερόλεπτα να τρέχει δίπλα σου γιατί σε προσπερνά. Μετά είναι κάποιες εικόνες πολύ συγκινητικές, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες και αναφέρομαι σε γυναίκες οι οποίες είναι έγκυες, ανθρώπους οι οποίοι είναι σε καροτσάκια. Λέξε. Και βλέπεις το παλεύουν.